Οι μπουλντόζες έπιασαν δουλειά στη Γουχάν. Με εντολή του πρόεδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής ενός νέου νοσοκομείου χιλίων κλινών μέσα σε 6 μέρες. Στις 3 Φεβρουαρίου το νοσοκομείο θα πρέπει να λειτουργεί. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί το 2003, όταν κατά τη διάρκεια της επιδημίας του SARS, 7.000 εργάτες κατάφεραν να χτίσουν νοσοκομείο στο Πεκίνο μέσα σε μία εβδομάδα. Στα νοσοκομεία της Γουχάν επικρατεί το αδιαχώρητο. Οι κάτοικοι περιμένουν σε τεράστιες ουρές με τις ώρες για να εξεταστούν. Το Κινέζικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Νοσημάτων δημοσίευσε σήμερα την πρώτη φωτογραφία του κοροναϊού από το μικροσκόπιο. Οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι κατάφεραν να απομονώσουν στέλεχος, μέσω του οποίου θα εξερευνήσουν τη δομή του ιού, ώστε να προχωρήσουν στην παρασκευή εμβολίου. 48 ώρες μετά την επιβολή απαγόρευσης της εισόδου και της εξόδου, οι δρόμοι της πόλης των 11 εκατομμυρίων κατοίκων είναι άδειοι. Σήμερα είναι 24 Ιανουαρίου, η μεγαλύτερη γιορτή στην Κίνα, η Κινέζικη Πρωτοχρονιά, οι εορτασμοί της οποίας προφανώς ματαιώθηκαν. Δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα παρά τις προετοιμασίες και προφανώς δεν υπάρχει κανείς. Τα καταστήματα είναι κλειστά. Βίντεο που ανάρτησαν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι απέμεινε στην τοπική αγορά μετά την επιδρομή των κατοίκων που έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα. Η Γουχάν, όπου πρωτοεκδηλώθηκε ο κοροναϊός, ήταν μόνο η αρχή. Η απαγόρευση ταξιδιών αφορά σχεδόν ολόκληρη την επαρχία Χουμπέι και 40 εκατομμύρια ανθρώπους σε 10 πόλεις. Παρά τα μέτρα, ήδη καταγράφηκαν οι πρώτοι 2 θάνατοι εκτός των συνόρων της επαρχίας, ο ένας 2.000 χιλιόμετρα από τη Γουχάν. Για την ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε να μην κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό. Η Κίνα έχει λάβει τα μέτρα που θεωρεί ως κατάλληλα για να σταματήσουν την εξάπλωση του κοροναϊού στη Γουχάν και σε άλλες πόλεις. Με σκοπό να περιορίσουν την εξάπλωση του κοροναϊού, οι κινέζικες αρχές αποφάσισαν να κλείσουν μία σειρά από αξιοθέατα στο Πεκίνο, καθώς και κάποια τμήματα του Σινικού Τείχους. Οι πλέον δημοφιλείς προορισμοί αναμένεται να μην είναι επισκέψιμοι από το Σάββατο. Το ότι μπορεί να κολλήσεις τον ιό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πεθάνεις. Φυσικά θα λάβω όσα περισσότερα μέτρα προστασίας μπορώ. Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πάντως, Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τον εντοπισμό δεύτερων κρουσμάτων του ιού στο έδαφος τους. Αεροδρόμια χωρών στην Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική εγκαθιστούν το ένα μετά το άλλο θερμικές κάμερες με τις οποίες ελέγχουν τους επιβάτες από την Κίνα. Ενώ οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν τη μεταφορά ύποπτου κρούσματος πίσω στη χώρα με αεροασθενοφόρο.